Το τρίγωνο του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, του Υπουργού Οικονομικών και του Επιτρόπου φαίνεται πως είναι αυτό που θα ξεκλειδώσει τον ανασχηματισμό. Μια άσκηση ωστόσο που αποδεικνύεται δύσκολη, ενώ ένιγμα παραμένει αν ο Γιάννης Τουρνάρας θα παραμείνει στο Υπουργείο Οικονομικών και ο Γιώργος Προβόπουλος στη θέση του κεντρικού τραπεζίτη. Παρά το γεγονός ότι με τις δηλώσεις Βενιζέλου για πρώτη φορά προαναγγέλλεται ανασχηματισμός, ο χρόνος παραμένει άγνωστος, με στελέχη του Μεγάρου Μαξίμου να επισημαίνουν ότι απαιτείται προεργασία, ενώ πολύ πιθανά θα γίνει μετά την ολοκλήρωση των υποχρεώσεων της Ελλάδας για την Προεδρία. Σε κάθε περίπτωση πάντως, Σαμαράς και Βενιζέλος ενέταξαν τον ανασχηματισμό στο πλαίσιο μιας συνολικής επανεκκίνησης της κυβέρνησης, με αλλαγές τόσο στα πρόσωπα όσο και στις πολιτικές, με έμφαση στην αποκατάσταση αδικιών. Πράγματι, τα τελευταία χρόνια υπήρχε μια υπερφορολόγηση, ειδικά της μεσαίας τάξης, η οποία έφτασε πολλά νοικοκυριά στα απόλυτα όρια τους ως προς την ικανότητά τους να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις εφορίας. Την ίδια ώρα, ο Αλέξης Τσίπρας, σε συνέντευξή του στον Bloomberg, τόνισε πως η κυβέρνηση δεν έχει νομιμοποιήσει να συνάψει συμφωνίες που θα δεσμεύσουν τη χώρα για τα επόμενα χρόνια. Ενώ όσον αφορά στον διορισμό του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, δήλωσε πως η τοποθέτησή του, χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του ΣΥΡΙΖΑ, θα θεωρηθεί απόπειρα δημιουργίας τετελεσμένου γεγονότος. Η σημερινή κυβέρνηση δεν διαθέτει εντολή για την συνομολόγηση συμφωνιών που θα δεσμεύουν τη χώρα για τα επόμενα χρόνια και τις επόμενες δεκαετίες, χωρίς να λάβει υπόψη το αποτέλεσμα των εκλογών της περασμένης Κυριακής στην Ευρωπαϊκή Ένωση και χωρίς να λάβει υπόψη το μεγαλύτερο κόμμα στην Ελλάδα. Εάν η κυβέρνηση δεν διαβολευτεί μαζί μας για τον διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, θα το δούμε ως μια προσπάθεια να δημιουργήσει ένα τετελεσμένο γεγονός εις βάρος του δημοσίου συμφέροντος. Τα σενάρια πάντως για τα πρόσωπα που θα μετακινηθούν από ένα Υπουργείο σε άλλο, αλλά και για τα νέα πρόσωπα που θα ενταχθούν στο νέο Υπουργικό Σχήμα, δίνουν και παίρνουν. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Νίκος Δένδιας, τόνισε πως είναι αποκλειστικά στο χέρι του Πρωθυπουργού το αν θα φύγει ή αν θα μείνει στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, ενώ ο Ανδρέας Λοβέρδος μιλά πλέον ευθέως για το ενδεχόμενο επιστροφής του στην κυβέρνηση. Όπως κάθε υπουργός, είμαι στην απόλυτη διάθεση του Πρωθυπουργού της χώρας. Και δεν μπορεί να γίνει αλλιώς. Και συνταγματικά έτσι είναι και θεσμικά έτσι είναι και αυτό είναι και το ορθό να γίνει. Εάν ο Πρωθυπουργός κρίνει ότι είναι χρήσιμο να παραμείνω, δεν θα παραμείνω εδώ και θα κάνω τη δουλειά μου με τον ίδιο τρόπο που την έκανα μέχρι τώρα. Είναι αλήθεια. Εάν ο Πρωθυπουργός κρίνει ότι πρέπει να πάω κάπου αλλού, θα υπηρετήσω εκεί που ο Πρωθυπουργός αποφάσει. Αν είναι ένα φλίαρο κείμενο που δεν λέει τίποτα, δεν αφορά. Αν είναι ένα κείμενο στο χωριτημένων πολιτικών, βεβαίως και με αφορά. Η Σοφία Βούλτεψη, μιλώντας στην εκπομπή Κοινωνία Ώρα Μέγκα, απέκλεισε το ενδεχόμενο να αξιοποιηθούν στο κυβερνητικό σχήμα στελέχη που συμμετείχαν στις αυτοδιοικητικές εκλογές. Υπήρχε ποτέ περίπτωση ο Πρωθυπουργός μετά από τόσο κόπο προσωπικό, τόση θυσία και τι να πω, θυσία σε λαό, σε θέματα, ακόμη και σε εκλογικά ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας, να πάει σε μια λογική. Το Υπουργείο είναι βραβείο αποτυχίας. Στην άνοδο της ακροδεξιάς, ως ένα από τα προβλήματα που ανακύπτουν από τις εκλογές για το νέο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αναφέρθηκε ο Ευάγγελος Βενιζέλος. The rise of the extreme right, or even of openly pro-Nazi parties in some member states. The linear thinking that says that this is a product of the economic crisis is mistaken, because there are member states that despite experiencing a major crisis, do not have such phenomena. Απαντώντας στις δηλώσεις Τσίπρα στον Bloomberg, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Σίμος Κεδίκογλου κατηγόρησε τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ ότι επιχειρεί να δημιουργήσει εικόνα ακυβερνησίας στο εξωτερικό. Αν κάθε κόμμα της αντιπολίτευσης αμφισβητούσε τις αποφάσεις της νόμιμης κυβέρνησης, καμία χώρα δεν θα μπορούσε να σταθεί διεθνώς. Πουθενά αλλού στον κόσμο και σίγουρα όχι στην Ευρώπη δεν λέγονται τέτοιες ανοησίες. Οι συζητήσεις για τον κυβερνητικό ανασχηματισμό αλλά και οι διεργασίες σε άλλα κόμματα για πιθανές συνεργασίες μεταξύ τους δεν προμηνύουν τίποτα το πραγματικά φιλολαϊκό.